να ξεπεράσω την υπερφαγία. Θέλω να χάσω κιλά. Θέλω να πάψω να κάνω υπερφαγικά επεισόδια. Θέλω να χάσω κιλά. Τι σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα δύο, το να ξεπεράσω την υπερφαγία μου, το να ξεπεράσω την ορμή μου για υπερφαγικά επεισόδια, το να διακόψω τα υπερφαγικά επεισόδια και άρα να ξεπεράσω τη συγκεκριμένη διαταραχή λήψης τροφής. Τι σχέση έχει αυτό σε σχέση με το να χάσω κιλά? Έχουν σχέση, σύνδεση αυτά τα δύο? Για να τα δούμε σήμερα εδώ μαζί. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να διαχωρίσουμε το τρώω παραπάνω από το κάνω υπερφαγικό επεισόδιο. Ακόμα και από το έκανα μία υπερφαγία σήμερα. Πολύ συχνά το έκανα μία υπερφαγία σήμερα δηλώνει απλά το ότι έφαγα παραπάνω. Το υπερφαγικό επεισόδιο έχει συγκεκριμένα κριτήρια και είναι σύμπτωμα των διαταραχών λήψης τροφής. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται και από μόνο του ως διαταραχή λήψης τροφής, διαταραχή υπερφαγίας. Είναι όμως και κομμάτι και των υπολείπων διαταραχών λήψης τροφής. Σύμπτωμα δηλαδή και άλλων διαταραχών λήψης τροφής. Το έφαγα παραπάνω δεν είναι υπερφαγικό επεισόδιο. Το υπερφαγικό επεισόδιο είναι μια φάση που δεν έχουμε έλεγχο, είναι μια ορμή από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, νιώθουμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, χάνουμε την αίσθηση του ελέγχου, χάνουμε την αίσθηση του πόσο τρώμε και τις περισσότερες φορές τρώμε ακατάσχετα με διάφορους συνδυασμούς τροφών και περνάμε από τη μία τροφή στην άλλη, από αλμυρή σε γλυκιά, από γλυκιά σε αλμυρή, κάποιες φορές τις μπερδεύουμε κιόλας μεταξύ τους και όταν σκεφτόμαστε το τι φάγαμε, σκεφτόμαστε πολύ συχνά με αηδία την ποσότητα που φάγαμε, αλλά και το είδος των συνδυασμών που κάναμε. Και επίσης πάρα πολύ συχνά δεν θυμόμαστε καν την αίσθηση του να τρώω. Ήταν σαν να έφαγα με έναν τέτοιο μανιώδη και μη ελέγξιμο από εμένα τρόπο, που δεν θυμάμαι καν τι έφαγα. Βλέπουμε απλά μετά τα αποτελέσματα αυτού του υπερφαγικού επεισοδίου. Ο στόχος λοιπόν αυτού του διαταραγμένου τρόπου διατροφής είναι να διακοπεί το διαταραγμένο του πράγματος και η δυσλειτουργία του πράγματος. Να διακοπεί το δυσλειτουργικό κομμάτι αυτής της στάσης, αυτής της συμπεριφοράς, που από πίσω έχει μία δυσλειτουργία στη σχέση με το σώμα μας, στη σχέση με τον εαυτό μας. Άρα ο στόχος της θεραπείας εδώ είναι η θεραπεία των δυσλειτουργικών μοτίβων επικοινωνίας με τον εαυτό μας, των δυσλειτουργικών τρόπων να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και έπειτα έρχεται η δυσλειτουργία στη διατροφή, στη στάση, στη συμπεριφορά. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η διακοπή της στάσης και της συμπεριφοράς, αλλά προηγείται ένα μεγάλο κομμάτι θεραπείας της επικοινωνίας μας με τον εαυτό μας και των τραυμάτων που υπάρχουν πίσω από αυτό. Χρειάζονται θεραπεία οι μηχανισμοί σκέψης, ο τρόπος σκέψης, οι πεποιθήσεις που στηρίζουν αυτό τον τρόπο σκέψης, αυτό το μηχανισμό σκέψης και πολύ συχνά και τα τραύματα που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία των πεποιθήσεων. Προσέξτε με, υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά. Τραύματα, παιδική ηλικία, περιβάλλον, ανατροφή μέσα στα οποία μεγάλωσα, που δημιουργούν πεποιθήσεις και που αυτές οι πεποιθήσεις δημιουργούν μηχανισμούς σκέψης, που αυτοί οι μηχανισμοί σκέψης τελικά δίνουν προϊόντα σκέψης, επικοινωνία με τον εαυτό μας και αυτό έπειτα δίνει τη στάση, τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα. Άρα πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε απλά σταμάτα να τρως, απλά σταμάτα να κάνεις τα υπερφαγικά. Αλλά δεν γίνεται. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά
όσοι πάσχετε από διαταραχές λήψης τροφής, ότι δεν γίνεται. Το ξέρετε ότι ναι, θα έπρεπε να σταματήσω. Ναι, αυτό χρειάζεται να κάνω, να μην ξανακάνω υπερφαγικό. Αλλά δεν γίνεται. Είναι άλλο τρώω παραπάνω και να βρω κάποιες στρατηγικές, κάποια tips, κάποια tricks, κάποιο διατροφικό πλάνο, κάποιο διατροφικό πρόγραμμα που να καλύπτει διατροφικές ανάγκες και να μην χρειάζεται να κάνω υπερφαγικά, δηλαδή να τρώω παραπάνω. Είναι άλλο αυτό, να βρω κάποιες στρατηγικές συμπεριφοράς, έτσι ώστε να διακοπεί η συμπεριφορά, και άλλο να πάσχω από διαταραχή λήψης τροφής. Και άρα το υπερφαγικό επεισόδιο να έρχεται από διαταραχή λήψης τροφής και όχι απλά από το δεν ξέρω ακριβώς ποιες στρατηγικές χρειάζεται να ακολουθήσω για να διατρέφομαι με ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό. Προφανώς, αυτό που αναφέρω τώρα, το να υπάρχουν αυτές οι στρατηγικές, είναι ένα κομμάτι ακόμα και των διαταραχών λήψης τροφής. Και όταν λέω κομμάτι, εννοώ είναι ένα μικρό ποσοστό στην επίλυσή τους. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό. Θα χάσω κιλά λοιπόν με το να μπω σε θεραπεία για τα υπερφαγικά μου επεισόδια, για τις διαταραχές λήψης τροφής? Η αυθόρμητη απάντηση είναι όχι, δεν θα χάσω. Γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος. Κάποιοι μόλις τώρα, κάποιες, το κλείσατε, αποχωρήσατε. Ναι. Γιατί πολύ συχνά στις διαταραχές λήψης τροφής μπαίνουμε γιατί υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα μας. Είναι συνδεδεμένη η εικόνα μας με την αξία μας, οπότε με το που θα ακούσουμε πω δεν θα χάσεις κιλά άμα λύσεις την διαταραχή λήψης τροφής σου, άμα μπεις σε θεραπεία επίλυσης της διαταραχής λήψης τροφής σου, όταν ακούμε ότι δεν θα χάσεις κιλά, επειδή τα κιλά, η εικόνα μου, το βάρος μου είναι συνδεδεμένα με την αξία μου, δεν με ενδιαφέρει να θεραπεύσω τη διαταραχή λήψης τροφής μου, με ενδιαφέρει να χάσω κιλά. Εάν λοιπόν ακόμα δεν έχεις πιάσει πάτο στη δυσλειτουργία σου με τη διαταραχή λήψης τροφής σου, αν δεν έχεις πιάσει ακόμα πάτο, τότε ναι, συνεχίζεις να ενδιαφέρεσαι για τα κιλά και για την εικόνα σου, και άρα δεν έχει νόημα να ψάχνεις στρατηγικές στις κοινότητες διαχείρισης ζητημάτων διαταραχών λήψης τροφής για να χάσεις κιλά. Να βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις κοινότητες όταν πραγματικά ψάχνεις προσέγγιση θεραπείας της δυσλειτουργίας σου, όταν πια έχεις κατανοήσει και καταλάβει ότι το να δυσλειτουργώ, το να μην μπορώ να διαχειριστώ πια τη σχέση μου με τον εαυτό μου, το να κατασπαράσετε όλη μου η ζωή, επειδή το κέντρο της ζωής μου είναι η εικόνα του σώματός μου και το βάρος μου, το να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του, το να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να εκφραστεί και να κάνει πράγματα, να ζήσει, το να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να ζήσει ποιοτικά, με αρμονία, με γενναιοδορία, με αρχοντιά, με χάρη, με χαρά, το να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ζήσει όλα αυτά και το κέντρο μου να είναι η εικόνα του σώματός μου και να επιτρέπω στη διαταραχή λήψης τροφής μου να με κατασπαράσει και να κατασπαράσω μέσα σε αυτή, το να συμβαίνουν όλα αυτά σημαίνει πως ίσως να μην είμαι έτοιμη ακόμα να μπω σε θεραπεία. Έτοιμη, έτοιμος. Χρειάζεται να βρεθώ σε αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορώ πια να επιτρέπω στον εαυτό μου να μη ζω. Θέλω να επιτρέψω επιτέλους στον εαυτό μου να εκφραστώ, να εκφραστεί. Και να εκφραστεί από μέσα μου αυτό που είναι προορισμένο να εκφραστεί. Όταν πιάσεις πάτο και δεν αντέχεις άλλο, τότε θα είσαι έτοιμη για τη θεραπεία σου. Έτοιμος για τη θεραπεία σου. Και θα απομακρυνθείς από αυτό το ναι, να μπω σε θεραπεία αλλά να χάσω και κιλά. Και αν μπω σε θεραπεία θα χάσω κιλά. Και ναι, εννοείται ότι αυτό θα συνεχίζει να λειτουργεί μέσα στο κεφάλι σου.
συνεχίζει να λειτουργεί μέσα στο κεφάλι μας, αυτός ο μηχανισμός σκέψης, να χάσω κιλά, να χάσω κιλά, να χάσω κιλά, να ελέγξω το βάρος μου, να ελέγξω το βάρος μου, να αλλάξω εικόνα, δεν μ' αρέσει η εικόνα μου, θέλω. Ναι, θα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι σκέψεις από τις οποίες εμείς χρειάζεται να μάθουμε να απομακρυνόμαστε και να λέμε αυτές είναι οι σκέψεις της διαταραχής λήψης τροφής μου. Τώρα μιλάει ο διαταραγμένος τρόπος με τον οποίο έχω μάθει, συνηθίσει να σκέφτομαι για εμένα και το σώμα μου και την αξία μου. Αλλά παρότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω μάθει να συνδιαλέγομαι με εμένα, εγώ τώρα επιλέγω να απομακρυνθώ και να με φροντίσω. Να με φροντίσω ουσιαστικά. Να με φροντίσω βαθιά, να με φροντίσω αληθινά. Άρα διακόπτοντας τα υπερφαγικά επεισόδια θα χάσω κιλά. Πιθανότατα όχι. Ίσως και ναι. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Το κορμάκι μας θα μπαλαντζάρει και θα έρθει σε ισορροπία. Στην όποια ισορροπία είναι προορισμένο να έρθει. Εκεί που είναι το happy weight. Εκεί που είναι το βάρος του, το σωματικό βάρος, το οποίο νιώθει καλά και είναι φροντισμένο. Ο στόχος μας είναι η φροντίδα. Η φροντίδα της ψυχής, η φροντίδα του εγκεφάλου, η φροντίδα του σώματος φυσικά. Αλλά από θέση φροντίδας η φροντίδα του σώματος. Όχι από θέση social media. Και ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τώρα ως αποδεκτή αυτή πρέπει να έχω κι εγώ. Δεν είναι αυτό φροντίδα. Φυσικά θέλουμε κατά τη φροντίδα του σώματος, γι' αυτό και αναφέρθηκα σε στρατηγικές διατροφής, ώστε ναι η διατροφή μου να είναι θρεπτική, ισορροπημένη και να με απομακρύνει. Και από το να πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό, όταν το να πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό έχει να κάνει με διαθρεπτικές ελλείψεις. Αλλά όταν το να πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό έχει να κάνει με συναισθηματικές ελλείψεις, τότε χρειάζεται να μπω σε θεραπεία ψυχολογικού περιεχομένου, όχι διατροφική θεραπεία. Που η διατροφική θεραπεία και οι στρατηγικές διατροφές είναι κομμάτι της θεραπείας σε ψυχολογικό επίπεδο. Κομμάτι όμως. Όχι το όλον. Η διακοπή των υπερφαγικών επεισοδίων είναι εφικτή, είναι ρεαλιστική και μπορεί να γίνει τώρα, τώρα από εσένα. Δεν είναι ότι θεραπεύτηκες εάν διακόψεις τα υπερφαγικά επεισόδια, αλλά είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο μαζικό βήμα. Και ξέρεις γιατί μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί όταν πραγματικά πιστέψεις ότι είναι απλά μία σκέψη, είναι μία σκέψη, μία ορμή που σε κάνει να λες «τώρα πρέπει να φάω». Όταν καταλάβεις και κατακτήσεις και κατανοήσεις μέσα σου ότι είναι σκέψη μόνο, δεν είναι κάποιος που με βιάζει να το κάνω. Είναι εγώ που, επειδή έχω συνηθίσει προφανώς να βιώνω έτσι τον εαυτό μου, με βιάζω αυτή τη στιγμή να υποκύπτω σε μία αιμονή, σε μία ορμή. Κάποιοι προφανώς δεν μπορούν να το καταφέρουν παπ, κατευθείαν και τώρα. Κάποιοι ναι. Δεν σημαίνει ότι οι μεν, αυτοί που μπορούν να το καταφέρουν, είναι ικανοί και οι άλλοι μη ικανοί. Είναι θέμα του πόσο έχει ριζώσει μέσα η διαταραχή λήψης τροφής και, τι, και πώς σαν χταπόδι έχει πιάσει ποια σημεία του εγκεφάλου μας και του ψυχισμού μας. Για κάποιους είναι λίγο πιο εύκολο και για κάποιους λίγο πιο δύσκολο. Είτε σου είναι εύκολο να διακόψεις άμεσα τα υπερφαγικά επεισόδια, είτε όχι, δεν είναι η θεραπεία σου. Δεν ολοκληρώθηκε η θεραπεία σου. Και όσοι από εσάς νομίζετε ότι διακόπτοντας τα υπερφαγικά ολοκληρώθηκε η θεραπεία σας, απλά θα βρείτε μπροστά σας το ότι πράγματι δεν θεραπευτήκατε. Θα το βρείτε μπροστά σας γιατί θα εμφανιστεί το τραύμα σας, το άλλο, το ανεπεξέργαστο τραύμα σας πίσω από τα υπερφαγικά, τα οποία μπορεί να τα διακόψετε σαν συμπεριφορά, αλλά θα εμφανιστεί το τραύμα σας κάπου αλλού. Όσοι, όσες είστε έτοιμοι, έτοιμες να βουτήξετε στα σκοτάδια σας για να αναδυθείτε στο φως, αγκαλιάστε τρυφερά και με φροντίδα όλα σας τα κομμάτια, όλο σας τον εαυτό. Βουτήξτε στα σκοτάδια
για να αναδεθείτε στο φως. Όσοι είστε έτοιμοι, θα αγκαλιάσετε όλο σας τον εαυτό. Και αυτό μαθαίνουμε ουσιαστικά φωτώντας τα σκοτάδια μας. Ότι μπορούμε να αγκαλιάσουμε όλα μας τα κομμάτια. Γιατί ακόμα και τα σκοτάδια μας είναι κομμάτι του όλων μας. Είναι κομμάτι μας. Βούτα στα σκοτάδια σου για να αναδεθεί στο φως. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως.